Αλλά και σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της εκτοματικής αντιπολιτεύσεως, αλλάζει τον κύριο Μεϊμαράκη από την αρμόδια επιτροπή για να κρίνει το Απαγγελόπουλο και βάζει τον κύριο Βορύδη. Τι συμβαίνει με όλα αυτά? Με όλα αυτά ο ελληνικός λαός πιστεύει ότι αυτή η συμμορία εκδοτών, επιχειρηματιών και πολιτικών είναι πανίσχυρη. Η απάντηση λοιπόν σε αυτή τη σημερινή συνεδρίαση της Βουλής, την οποία εγώ θέλω να την αφιερώσω σε δύο δημοσιογράφους. Κυρία Βούλτεψη, γελάτε, δεν πειράζει. Η Αριστεία Μπουγάτσου όμως και ο Χάρης ο Μπότσαρης πεθάνανε έχοντας τον καημό ότι όλα αυτά τα οποία ερευνούσαν και καταγγέλανε, κάποιοι σαν και εσάς τα κλείβανε και τα θάβανε για να συγκυβερνήσουν με τον Βενιζέλο και να καλύψουν τον Παπαντονίου και τον Τσοχατζόπουλο. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, τέλος. Αυτά, τέλος. Βρίζετε όσο θέλετε. Ξαναπέστε το. Κύριε Βενιζέλο, δεν εκφράσετε αυτές. Σας παρακαλώ, μην γραφτείτε. Θα πληρώσετε όλοι για τα εγκλήματα που κάνατε κατά της χώρας και αυτή η κυβέρνηση, σας υποσχόμαστε ότι θα παραμείνει όρθια, ζωντανή με τη στήριξη του ελληνικού λαού. Δεν για να φτάσετε επιτέλους εκεί που σας αξίζει, εγώ σας την ελληνική δικαιοσύνη, και να επιτρέψετε